Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν 20χρονο ο οποίος έκαψε το εξοχικό σπίτι της οικογένειας στην Ανάβησο, έχει αφήσει ένα σημείωμα αυτοκτονίας και έχει εξαφανιστεί. Αυτά που σας λέμε συμβαίνουν τώρα. Θρύλοι λοιπόν έχουμε την εξαφάνιση αυτού του 20χρονου που άφησε σημείο ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του και στη συνέχεια, να μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, τι έκανε, έβαλε φωτιά και έκαψε, κυρία Λούρου, το εξοχικό της οικογένειάς σου στην Ανάβησο πάνω. Ναι, 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 φίλοι, η αστυνομία και η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή βρίσκονται, πρέπει να πούμε, σε κατάσταση συναγερμού, αναζητώντας τους λόγους που οδήγησαν το νεαρό σε αυτή την ενέργεια, αλλά και πληροφορίες για το πού βρίσκονται, πού βρίσκεται, παλεύοντας με τον χρόνο να τον εντοπίσουν για να τον προλάβουν, να μην βάλει τέλος στη ζωή του. Λοιπόν, το ψάχνουν ακόμα καταρχήν, να πούμε, ναι, τον 20χρονο, ο οποίος πράγματι όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της χθεσινής ημέρας, ναι, όταν ο νεαρός, ο οποίος διαμένει στο Κουκάκι, στην περιοχή της Ακρόπολης, άφησε ένα σημείωμα όπου έλεγε πράγματι ότι πρόκειται να προβεί σε αυτή την ενέργεια, πρώτον του να κάψει το σπίτι και κατά δεύτερον, όπως είπες, της αυτοχειρίας. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, όπως φαίνεται, έπραξε τουλάχιστον το πρώτο μέρος της πράξεως που άφησε σε σημείωμα και τώρα ο αστυνομικός σταθμός Λαυρίου, όπως και της πυροσβεστικής, ψάχνουν να βρουν στην ευρύτερη περιοχή μήπως ο άνθρωπος αυτός περιπλανείται ακόμα, ζει και δεν έχει προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Όλα να βάλει τέλος στη ζωή του, έτσι, να αυτοκτονήσει. Όλα είναι ρευστά. Ευχόμαστε ότι το παιδί θα βρεθεί ζωντανό παρά τα όσα συνέβησαν και τα όσα διέπραξε κατά της οικογένειάς του και ευχόμαστε να είναι ζωντανός. Μάλιστα. Μεγάλη αγωνία, ξαναλέμε, και έχει στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του 20χρονου. Μήπως και τον προλάβουν από το να κάνει το κακό αυτό στον εαυτό του. Πάμε τώρα. Έχουμε τώρα